Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Diet Coaching με τον διαιτολόγο-διατροφολόγο Ευάγγελο Ζουμπανία που παρακολουθείτε μέσα από την πλατφόρμα του oncamera.gr. Η σημερινή εκπομπή είναι ιδιαίτερη διότι οι αρχήμων πρόγονοι έλεγαν το γύρας ουγάρ έρχεται μόνο, που να ήξεραν όμως ότι μαζί με το γύρας έρχεται και το πολύ βάρος, και όσο περνάνε τα χρόνια και αυξάνεται το βάρος, γίνεται η ζωή πιο δυσβάσταχτη. Και όσο και αν προσπαθούσε κάποτε ο Μίλαν Κούντερα μέσα από το βιβλίο του «Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι» κάπως να ελαφρύνει την κατάσταση, εντούτοις γνωρίζουμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια όλο και περισσότερα προβλήματα συσσωρεύονται, και για όλα αυτά έχουμε καλεσμένο τον Δημήτρη Αναγνωστόπουλο, φυσιοθεραπευτή. Γεια σου Δημήτρη, από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Δεν σε ακούω ακόμα. Ευχαριστώ πολύ, Ευάγγελε. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Καταρχάς, να πω ότι είσαι φυσιοθεραπευτής, αλλά είσαι πολυτάλαντος, αλλά να πω την τελευταία ιδιότητα που έχει να κάνει με εμένα, ότι είσαι και απόφοιτος της εκπαίδευσης Master Practitioner on Eating Disorders, οπότε είσαι πια και στενός συνεργάτης όλη αυτή την προσπάθεια για την καταπολέμηση και των διατροφικών διαταραχών, αλλά και της παχυσαρκίας, όπως επίσης να πω ότι ήσουν και ο φυσιοθεραπευτής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας ομάδας του Beach Handball από το 2019, αν θυμάμαι καλά, ή 2018, θα μου πεις 18. Εσύ, από το 2018. 18. Μπράβο. Φαίνεται πόσο πολύτιμη ήταν η βοήθειά σου που έχουμε και ένα παγκόσμιο τίτλο στα κορίτσια. Λοιπόν, Δημήτρη, παχυσαρκία και μυοσκελετικά προβλήματα. Και παρατηρούμε διαρκώς και κάνοντας και μια βόλτα στους δρόμους ότι οι δείκτες παχυσαρκίας έχουν ανέβει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Βλέπουμε ανθρώπους όλο και με περισσότερη δυσκαμψία, αλλά και φυσικά άτομα τα οποία πια σχεδόν ένα στα 4-5 άτομα μπορεί να φτάνει και στα 100 κιλά στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ποιες είναι οι επιπτώσεις όταν κάποιος έχει να κουβαλάει τόσο πολύ βάρος στην καθημερινότητά του? Δώσε μας έτσι μια εικόνα. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν το σώμα μας δεν είναι ρυθμισμένο, όπως μας διδάξατε και στην εκπαίδευση του ΚΙΑΔ, κάθε ένα κιλό σωματικού βάρους επιβαρύνει τις αρθρώσεις πολλαπλάσια. Να το πούμε αλλιώς. Εάν κατεβαίνω τα σκαλοπάτια γρήγορα, και ζυγίζω 80 κιλά, εντάξει. Η πίεση που δέχεται το κάθε ένα από τα γόνατά μου όταν κατεβαίνω το κάθε σκαλοπάτι και πατάω πάνω στο πόδι μου, λένε σήμερα ότι είναι 8 φορές το βάρος μου. Δηλαδή, αν είμαι 80 κιλά, σημαίνει ότι κάθε γόνατό μου πιέζεται με 640 κιλά πίεσης. Τι λέτε? Αυτό, αλήθεια, αυτό πολύ απλά είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πώς οι αρθρώσεις καταπονούνται όταν υπάρχει επιπλέον βάρος από το οποίο είναι σχεδιασμένες. Φυσικά αυτό οδηγεί σε φλεγμονές, έτσι, ή σε χρόνιες καταστάσεις. Δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ένας άνθρωπος για να είναι παχύσαρκος, όπως μας είπατε και στην εκπαίδευση, έχει αλλάξει ο δείκτης μάζας σώματος. Δηλαδή, έχει λιγότερο μυϊκό ιστό και έχει περισσότερο λίπος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, αν είχε ένα καλό μυϊκό σύστημα, θα είχε και υψηλό μεταβολισμό, άρα δεν θα έχει οδηγηθεί στην παχυσαρκία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εφόσον εμείς δεν μπορούν να ανταποκριθούν για να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει και να απορροφήσουν τις επιβαρύνσεις έτσι όπως θα έπρεπε φυσιολογικά, οι αρθρώσεις οδηγούνται σε καταπώνηση καθημερινά. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, και όταν κάποιος είναι νέος, νέα, θεωρεί ότι είναι κάτι φυσιολογικό ή θεωρεί ότι εντάξει, εμένα με αυτό μου αρέσει, έτσι μου αρέσει το σώμα μου. Είναι απόλυτα αποδεκτό. Δεν μιλάμε για το αισθητικό αποτέλεσμα. Μιλάμε για την επιβάρυνση όμως στον σκελετό, στους μυς, στους τένοντες. Δυστυχώς αυτό όμως είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί στη φυσικοθεραπεία θα μας καλέσουν για βοήθεια εάν υπάρχει πόνος. Θα μας καλέσουν για βοήθεια εάν υπάρχει δυσκινησία. Πρόβλημα με την κίνηση. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Κάποιες κινήσεις με πονάνε. Κάποιες θέσεις με πονάνε. Δεν μπορώ να καθίσω. Δεν μπορώ να περπατήσω πολύ. Όμως, δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι ότι σήμερα στον κόσμο, σύμφωνα με το Lancet, το ιατρικό περιοδικό, 2,41 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται αποκατάσταση. Ανάμεσα σε αυτό το πληθυσμό, σε όλα τα κράτη, 2,41 δισεκατομμύρια,
ένα μεγάλο ποσοστό πάσχει από οσφιαλγία. Και γιατί πάσχει από οσφιαλγία? Ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι δεν κινούνται αρκετά οι άνθρωποι αυτοί. Έχει ατονίσει το μυϊκό σύστημα. Έχει μπει επιπλέον βάρος με μορφή λίπους, γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα αν κάποιος έχει επιπλέον βάρος με μορφή μειών. Και ο άνθρωπος αυτός οδηγείται σταδιακά σε κατώτερη ποιότητα ζωής λόγω του πόνου, αλλά και σε χρόνιο πόνο οδηγείται σε κατώτερη ποιότητα κίνησης, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Και κάποια στιγμή, σε μεγάλη ηλικία, όπως είπες, 60-70 χρόνων, κινείται λιγότερο επειδή πονάει και επειδή είναι δίσκαμπτες οι αρθρώσεις, το βάρος αυξάνεται και κάποια στιγμή οδηγείται στο γιατρό, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο αθρίτιδας, ένα σοβαρό πρόβλημα με κάποιον δίσκο στην οσφή, και ο γιατρός πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο καλλιεργήθηκε για πολλές δεκαετίες. Ελπίζω να το έχω παρουσιάσει όσο απλούστερα γίνεται. Εγώ πάντως θα έλεγα ότι και νωρίτερα έχω παρατηρήσει μέσα από τον επαγγελματικό στίβο και στα 50 και στα 55 άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα οσφιαλγίας. Σίγουρα και ο τρόπος ζωής και οι πολλές ώρες καθιστική εργασία επηρεάζουν σημαντικά την αύξηση αυτών των φλεγμονών μέσα στις αρθρώσεις και όπως έλεγε και δεν θυμάμαι κάποιος συνάδελφός σου, λέει, τις αρθρώσεις αν δεν τις χρησιμοποιείς, λέει, θα τις χάσεις, λέει, αργά ή γρήγορα. Ποια είναι η πρόληψη, λοιπόν, που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι για να μην φτάσουν σε αυτό το υπέρτατο στάδιο που πια ξέρουμε και θα τα πεις και εσύ καλύτερα, η μόνη ανακούφιση για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι τα πολύ ισχυρά φάρμακα. Τι πρέπει να κάνει ο καθένας μας για να μην φτάσει σε αυτή την κατάσταση? Όχι, τα φάρμακα θα μας το πούνε και οι ίδιοι οι γιατροί, δεν είναι η λύση. Και ο λόγος είναι ότι αν έχετε υπόψη σας για πάρα πολλά χρόνια, οι ορθοπαιδικοί χορηγούσαν κορτιζόνη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οστεοαρθρίτιδα ή τις χρόνιες τενοντίτιδες. Μέχρι που πριν από λίγα χρόνια αποδείχθηκε ότι αυτή η κορτιζόνη είναι που προκαλεί οστεοαρθρίτιδα. Δηλαδή, αν έχω φυσιολογικές αρθρώσεις, φυσιολογικά γόνατα, φυσιολογικούς ώμους και μου κάνουν εγχύσεις κορτιζόνης, θα πάθω οστεοαρθρίτιδα στην άρθρωση που μου κάνουν την έγχυση της κορτιζόνης. Αυτό που μόνο δείχνει ότι τα φάρμακα δεν είναι η λύση. Η λύση είναι ένας φυσιολογικός τρόπος ζωής, ένας τρόπος ζωής που να έχει φυσιολογικά την κίνηση, που να έχει ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο. Εδώ είναι που είναι κέρια η σημασία και η δικιά σας προσφορά των διαιτολόγων, διατροφολόγων και ειδικά μέσα από το ΚΕΑΔ και των γυμναστών οι οποίοι φροντίζουν για να υπάρχει ισορροπημένη κίνηση στο σώμα. Γιατί όλοι θα μας πούν, ξέρεις, εγώ κινούμε. Θα μου πείτε τώρα με την καραντίνα πιο δύσκολα. Το δέχομαι. Αλλά θα μου πούν ότι ξέρεις, πηγαίνω στη δουλειά μου, πηγαίνω να κάνω τα ψώνια μου, ποια νοικοκυρά θα κάνει ή ένας νοικοκύρης θα κάνει τις δουλειές του σπιτιού. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν υπάρχουν όλες οι κινήσεις που χρειάζεται το σώμα κάθε ημέρα προκειμένου να διατηρήσει ένα υγιές, μυϊκό και κινητικό γενικότερα σύστημα. Κάποιος προπονητής έλεγε ότι το σώμα του ανθρώπου είναι σχεδιασμένο για να περπατάει 11 χιλιόμετρα κάθε ημέρα. Εμείς στις καλές εποχές που επιτρεπόταν κυκλοφορία, δεν ξέρω αν περπατούσαμε 11 χιλιόμετρα την εβδομάδα ή το μήνα. Από μόνο του λοιπόν, βέβαια, από μόνο του λοιπόν, το εριστικό σύστημα, ο σκελετός, οι αρθρώσεις και εμείς, όσο δεν κινούνται, χάνουν την ικανότητα να επιτελούν σωστά τη λειτουργία τους και οδηγούνται σε φθορά. Όπως λέει και ένας εξαιρετικός Άγγλος φυσικοθεραπευτής, motion is lotion, δηλαδή το λαδάκι για τις αρθρώσεις προέρχεται από την κίνηση των αρθρώσεων, αυτό που μας είπες και εσύ προηγουμένως, Ευάγγελε. Η λύση είναι πάντοτε η πρόληψη. Και το μεγάλο θέμα είναι σε κάθε περίπτωση, ναι. Ολοκλήρωσε και θα σου πω ότι είναι... Ναι, σε κάθε περίπτωση, εμείς, ο σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε και να οδηγήσουμε τον πληθυσμό να προλάβει αυτές τις καταστάσεις, ώστε να εμφανιστούν όσο γίνεται αργότερα στη ζωή και με όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα για την υγεία του ανθρώπου. Υπάρχει και ένα άλλο πράγμα, το οποίο μας μάθατε και μας τονίσατε πολύ στην εκπαίδευση του ΚΙΑΔ και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό. Εγώ σήμερα, εάν δω έναν παχύσαρκο, μία παχύσαρκη ασθενή, η οποία πάσχει από την μέση της, πάσχει από τον αυχένα της, το πρώτο που θα κοιτάξω δεν είναι ποια άρθρωση πάσχει, το πρώτο που θα κοιτάξω είναι ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο ζει. Αν την υποστηρίζει η οικογένειά της, εάν έχει παρέες οι οποίες αγαπούν την κίνηση, αγαπούν τη σωστή διατροφή, έχουν καλές συνήθειες,
αν κοιμάται σωστά, αυτά θα κοιτάξω. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην τρίτη ηλικία. Ένας αθλητής και μια αθλήτρια. Τώρα μέσα στην καραντίνα που δεν μπορεί να προπονηθεί όπως θα προπονούνταν φυσιολογικά αυτή την περίοδο του χρόνου, αντιμετωπίζει πρόβλημα εάν μπει 1 κιλό λίπους, 2 κιλά λίπους, για τους λόγους που εξηγήσαμε προηγουμένως. Καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ώστε να φτάνει ο άνθρωπος να χρειάζεται βοήθεια από ισχυρά φάρμακα, από χειρουργείο. Και να το πω γιατί από τη δική μου ειδικότητα. Κανένα από τα μηχανήματα φυσικοθεραπείας δεν μπορεί να αποδώσει σε έναν πολύ παχύ σαρκό άνθρωπο. Γιατί το λίπος είναι μονωτικό για το ρεύμα, μονωτικό για τα μαγνητικά πεδία, μονωτικό για τη θερμότητα, μονωτικό για τις νευρικές όσεις που θα προκαλέσουν τη μυϊκή σύσπαση, γι' αυτό και είναι πιο βραδικίνητοι οι παχύ σαρκοί άνθρωποι. Άρα λοιπόν, με συμφέρει ή μας συμφέρει να μην οδηγηθούμε εκεί. Με εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία που είπες, ότι πόσο δυσκολεύει η θεραπεία της ψυχοθεραπείας σε υπέρβαρα άτομα. Πραγματικά. Και δυστυχώς και εμείς όταν έρχονται οι άνθρωποι, όπου τους συστήνουμε εκτός από το κομμάτι της διατροφής, τους παροτρύνουμε και για την κίνηση, μας λένε «Μα πονάει το γονατό μου, μα πονάει η μέση μου». Και βλέπουμε δηλαδή πόσο πραγματικά δυσκολεύεται και αναρωτιέσαι καμιά φορά και λες «Γιατί βρε άνθρωπέ μου, άφησες τόσο πολύ τον εαυτό σου πριν να ζητήσεις κάποια βοήθεια». Εδώ βέβαια ξέρεις ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ ειδικοτήτων, αλλά με την προϋπόθεση μιας κοινής γλώσσας. Διότι ακόμα και εσύ αν πεις σε μια πελάτησά σου, σε ένα πελάτη ότι πρέπει να προσέξει τη διατροφή σου και τύχει να πάει κάπου που θα του δώσουν κάποια πολύ αυστηρή δίαιτα, μια πολύ κετογονική δίαιτα και ο άνθρωπος αυτός υποφέρει και κατά τη διάρκεια της δίαιτας, αλλά θα υποφέρει και όταν θα ξαναπάρει ακόμα περισσότερα κιλά. Εδώ βλέπουμε και κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια κοινή γλώσσα, μια διεπιστημονική γλώσσα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και όλοι μαζί τελικά να βοηθήσουμε το δικό μας το περιστατικό. Δεν ξέρω και εσύ πώς το ακούς αυτό. Βάγγελε, σε ευχαριστώ. Πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς δουλεύουμε αυτό το μοντέλο εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια με γυμναστές που συνεργαζόμαστε και αφού μπήκα στην εκπαίδευση του ΚΙΑΔ, έχω παραπέμψει και δικούς μου ασθενείς σε διατροφολόγους από το ΚΙΑΔ, συμβαίνει το εξής πράγμα. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να βάλουμε τον ασθενή μέσα, να αισθανθεί ότι ανήκει μέσα στην ομάδα της αποκατάστασης, δηλαδή ότι ανήκει στην ίδια ομάδα με τον φυσικοθεραπευτή ή τη φυσικοθεραπευτή, τον γιατρό ή την ιατρό, με τον διατροφολόγο ή την διατολόγο, τον προπονητή ή την προπονήτρια, τον γυμναστή ή τη γυμνάστρια. Ο λόγος είναι ότι για να φτάσει ένας άνθρωπος να είναι παχύσαρκος και από την παχυσαρκία μέσα σε βάθος ετών ή δεκαετιών να φτάσει να έχει κινητικά προβλήματα, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν αγαπούσε την κίνηση, δεν αγαπούσε την άσκηση, δεν αγαπούσε την διατροφή γιατί θεωρούσε ότι η καλή διατροφή είναι μια δίαιτα που εμένα μου στερεί όλη μου τη χαρά. Και αν είχε περιβάλλον οικογενειακό, φιλικό, το περιβάλλον του σίγουρα τον παρότρινε να συνεχίσει τον τρόπο ζωής τον οποίο είχε και οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο. Εμείς θέλουμε να αλλάξει αν γίνεται και περιβάλλον στο οποίο να γίνεται η παρέμβαση. Να φύγει από το παχυσαρκογόνο περιβάλλον, αυτό που λέμε εμείς παχυσαρκογόνο περιβάλλον και να πέσει ένα πιο ενεργογόνο, θα μπορούσαμε να το πούμε, περιβάλλον. Κοίτα, Ευάγγελε, όπως λένε ο Χριστάκης και ο Φάουλερ στο βιβλίο «Συνδεδεμένοι», δεν κολλάω μόνον γρήπη, δεν κολλάω μόνον κορονοϊό τώρα που είναι και της μόδας. Το λες κολλάω πολύ σωστά. Ευτυχία, βέβαια. Κολλάω καλές συνήθειες. Κολλάω συνήθειες. Κολλάω έτσι, συνήθειες καλές ή κακές που να μου προάγουν την ευζωία ή να μου καταρακώνουν και το σώμα και την ψυχή. Άρα λοιπόν πρέπει να ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει φτάσει να έχει πρόβλημα λόγω παχυσαρκίας, σίγουρα έχει ανήκει σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν τον υποστήριξε. Είναι ακριβώς όπως μας έχετε πει στη θεωρία για τη βουλιμία, όπου δεν μπορεί ένας βουλιμικός ασθενής να κάνει θεραπεία αν δεν έχει υποστήριξη από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Δεν είναι ζήτημα να έρθει ο άνθρωπος για 15 μασάζ, για 15 θεραπείες, ξέρω εγώ. Δεν είναι και το ζήτημά μας. Το ζήτημά μας είναι μετά, τι κάνει όλη την υπόλοιπη μέρα. Τι κάνει όλη την υπόλοιπη μέρα. Εδώ, ναι, έχω και εγώ να ρωτήσω κάτι, Ευάγγελε, επειδή είναι η ειδικότητά σου. Το σώμα τι θα κάνει για να διαλύσει μία φλεγμονή, παραδείγματος χάρη σε μία τενοντίτιδα, σε μία δισκοπάθεια. Παθαίνω φλεγμονή, μου το είπε, το είδε ο γιατρός μου στην μαγνητική.
τι θα κάνει το σώμα, πώς θα μπορέσει το σώμα να διαλύσει την φλεγμονή. Ή θα μου τη διαλύσει το φάρμακο, ή θα μου τη διαλύσει ο φυσιοθεραπευτής. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα είναι να σταματήσουν οι παράγοντες που δημιουργούν επιπλέον φλεγμονή. Έτσι, βασικό αυτό. Και σίγουρα είναι τα πολλά λίπη, τα πολλά τρανς λιπαρά οξέα, η ακινησία, η έλλειψη αντιοξειδωτικών, η ζάχαρη φυσικά. Η έλλειψη φρούτων και λαχανικών που έχουν πάρα πολλά και ομών άψητων ανάλατων ξηρών καρπών. Δηλαδή θέλει πάρα πολλές τροφές οι οποίες να δώσουν αντιοξειδωτικά προκειμένου να καταπολεμηθεί η φλεγμονή. Ωμέγα 3, λιπαρά οξέα, προβιωτικά, βιταμίνη D, όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία τα οποία ο ρόλος τους είναι να καθαρίζουν από τις φλεγμονές το σώμα. Όπως και κάτι που το είπες πριν για πολύ λίγο, ο πολύ καλός ύπνος παίζει σπουδαίο ρόλο, διότι κατά τη διάρκεια του ύπνου και καλές ώρες ύπνου το σώμα μπαίνει σε διαδικασία αποκατάστασης, μπαίνει σε διαδικασία αποτοξίνωσης. Άρα λοιπόν, όπως το είπες και πολύ σωστά, αλλάζοντας λοιπόν τις καθημερινές συνήθειες, αλλά και τη διατροφή, σαφώς, και μια ήπια κίνηση, μόνο έτσι το σώμα πραγματικά μπορεί να διώξει τη φλεγμονή. Γιατί η φλεγμονή υπάρχει για να δείξει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και όπως ξέρουμε, το σώμα έχει την ικανότητα της αυτοθεραπείας με την προϋπόθεση ότι του δώσουμε και τα εργαλεία να μπορέσει να πετύχει τη θεραπεία του. Όπως ξέρουμε ότι αν ένα χέρι σπάσει και το βάλει σε γύψο, σε 2 μήνες θα έχει ένα καινούριο χέρι. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί συνολικά το σώμα μέσα από την ικανότητα της αυτοθεραπείας, αρκεί να βρει και τα υλικά. Εδώ όμως είναι το κύριο σημείο, ότι οι περισσότεροι φυσικοθεραπευτές, αν δεν έχουν ασχοληθεί από μόνοι τους για να επιμορφωθούν πάνω στο αντικείμενο που είπες, ξέρεις, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ούτε έναν από τους όρους που μόλις ανέφερες. Mm-hmm. Είναι τα ωμέγα 3, γιατί χρειάζομαι ωμέγα 3 σε σχέση με τα ωμέγα 6, γιατί η ζάχαρη είναι κακό και θα μου χαλάσει το αποτέλεσμα της δουλειάς, γιατί πρέπει να κοιτάξω και να βεβαιωθώ ότι ο ασθενής μου έχει πραγματικά καλό ύπνο, κοιμάται το βράδυ, κοιμάται βαθιά, δεν ξυπνάει να σηκωθεί. Σηκώνεται το πρωί, ξυπνάει ξεκούραστος, ξεκούραστη, γιατί μας έχετε πει στην εκπαίδευση του Κιάδο ότι ξέρεις το βράδυ αργά, 3, 4 ώρα, 5, παράγεται η αυξητική ορμόνη. Και αυτή είναι που θα κάνει την επιδιόρθωση. Αν δεν παραχθεί η αυξητική ορμόνη, 11 με 5 το πρωί. 11 με 5 το πρωί παράγεται. 11 με 5 το πρωί. Άρα λοιπόν 11, όλο το βράδυ. Άμα χάσεις αυτές τις ώρες του ύπνου, προσθέτεις ίσα ίσα και επιπλέον φλεγμονή στις προηγούμενες φλεγμονές που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της μέρας. Συν το γεγονός να πούμε ότι όλες οι τροφές οι οποίες είναι με πάρα πολλά συντηρητικά μαγειρεμένες σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή καμένες τροφές όπως τα τηγανιτά, όπως το κρέας που είναι ψημένο σχεδόν που έχει γίνει κάρβουνο, δηλαδή όλες αυτές οι τροφές στην καθημερινότητα μαζί με τη ζάχαρη και το λίπος καθημερινά ενισχύουν το σώμα με τόσες πολλές φλεγμονές οι οποίες συσσωρεύονται μέχρι το σημείο που θα φτάσουμε στο αρχικό πάλι κομμάτι της εκπομπής και να πούμε γιατί τόσος πόνος συσσωρευμένος. Στη ζωή μας. Βεβαίως. Και λίγο να επισημάνουμε κάτι για τον κόσμο ο οποίος ίσως τώρα για πρώτη φορά πληροφορείται σχετικά με αυτό το συνδυασμό τέλος πάντων των παραγόντων που προκαλούν πόνο και δυσκινησία, είναι ότι για να παραχθεί η αυξητική ορμόνη, εγώ πρέπει να έχω καταφέρει και να κοιμηθώ βαθιά στις 11, 12, 1, που σημαίνει ότι έχω κοιμηθεί νωρίτερα, ώστε να προλάβει το σώμα μου να μπει σε κατάσταση βαθαίος ύπνου και να προλάβει να κάνει την επιδιόρθωση. Αν εγώ ξυπνάω κάθε τόσο και δεν πω σε βαθύ ύπνο, και θα πω ότι κοιμήθηκα 11 με 7 το πρωί, μα δεν κοιμήθηκα και δεν μπόρεσε το σώμα να παράγει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάνει επιδιόρθωση. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι οι φυσικοθεραπευτές, οι γυμναστές, οι διατροφολόγοι, οι οποίοι έχουν αποτελέσματα στη δουλειά τους και όσον αφορά τα μειοσκελετικά, αλλά και όχι μόνο, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί για να συνεργαστούν με επαγγελματίες από διαφορετικές ειδικότητες, ώστε με κέντρο τον ασθενή, τον οποίο και πάλι λέμε τον φέρνουμε μέσα στην ομάδα της αποκατάστασης, φροντίζουν να κάνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παχύσαρκος, είναι ηλικιωμένος και έχει χρόνιο πόνο, θα κοιτάξω πρώτα τις υπόλοιπες παραμέτρους και τελευταία θα κοιτάξω αν ο δίσκος έχει φλεγμονή ή ξέρω εγώ πόσο σημαντική είναι η φλεγμονή, γιατί χρειάζομαι ένα πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει αυτός ο άνθρωπος για να έχει καλό αποτέλεσμα. Έτσι, δεν είμαστε ακριβώς. πιο
δεν ξέρουμε περισσότερα, δεν είμαστε πιο ικανοί από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε μιλάμε για το αισθητικό αποτέλεσμα. Εμείς είχαμε δασκάλους οι οποίοι μας δείξανε τι πρέπει να κοιτάξουμε σε κάθε περίπτωση, ώστε να καθοδηγήσουμε τον άνθρωπο. Μπορεί να μην είναι καν για φυσικοθεραπεία, ή μπορεί να τον παραπέμψουμε και να του πω: κοίταξε να δεις, αυτό που χρειάζεσαι είναι κίνηση. Τι έκανε στη ζωή σου, ξέρεις, εγώ κολυμπούσα. Ωραία, θέλεις να μπει στην πισίνα με έναν φυσικοθεραπευτή, φυσικοθεραπεύτρια, προπονητή, γυμναστή, γυμνάστρια, που να σου κάνει ένα πρόγραμμα στην πισίνα, ώστε να μπορείς να κινείσαι, να δουλεύει η καρδιά, τα πνευμόνια και θα αλλάξει και η διάθεσή σου που θα μπει στο νερό και να μην επιβαρύνονται οι αρθρώσεις σου. Ή τι άλλο έκανες, τι έχεις κάνει, τι γνωρίζεις να κάνεις στη ζωή σου, πώς χόρευε δημοτικούς χορούς για παράδειγμα και θέλει να ξαναρχίσει αυτό το σπορ. Κάτι λοιπόν, που Δημήτρη. Να του είναι ευχάριστο. Κάτι στο οποίο ο άνθρωπος να αισθάνεται δυνατός, διότι σήμερα όλες οι πληροφορίες που δεχόμαστε έχουν ένα αρνητικό υπόβαθρο. Αν εγώ δεν έχω καλή ψυχολογία, θα μεταφράσω όλες τις πληροφορίες με αρνητικό τρόπο. Και έτσι σήμερα εσύ μου μιλάς και μου λες ότι πρέπει εγώ να δεχθώ να έχω ωμέγα 3, να παίρνω μαγνήσιο, να έχω ένα ισορρομένο πρόγραμμα διατροφής, να έχω καλό ύπνο και θα αισθάνομαι ότι ξέρεις, πω τίποτα από αυτά δεν κάνω. Δεν είμαι καλός άνθρωπος, δεν αξίζω. Είμαι ένας άχρηστος. Καλά μου έλεγαν οι δικοί μου. Δεν αξίζω, δεν έχω καμιά αξία. Τα κάνω όλα λάθος στη ζωή μου. Γι' αυτό πονάω. Δημήτρη, εγώ φταίω. Την πας μακριά την κουβέντα. Και θα κάνουμε και άλλη εκπομπή να τη συνεχίσουμε. Γιατί είσαι αστήρευτη πηγή και γνώσεων και εμπειρίας. Θα πρέπει να σε ευχαριστήσω κάπου εδώ, γιατί ολοκληρώθηκε ο χρόνος μας. Ήταν μεγάλη χαρά και η τιμή που ήμασταν μαζί και έχουμε πολλά να πούμε σε επόμενες εκπομπές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, τιμή μου. Σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να ακούσατε κάποια σημαντικά πράγματα και να φροντίσετε κι εσείς για το πώς μπορεί να είναι αυτό το μέλλον και μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο στο oncamera.gr.